Ναι, είναι ο κύριος Γόγος μαζί μας, ο ρημοξιολόγος πανεπιστημιακού νοσοκομείου. Θέλαμε κάποιες λεπτομέρειες για τον 67χρονο. Εντάξει, δεν χρειάζεται λεπτομέρειες τον 67χρονο. Όπως είχαμε πει, ήταν μια εξέλιξη η οποία ήταν αναμενόμενη. Επιβαρύθηκε πάρα πολύ ο άνθρωπος. Μετά τις πρώτες μέρες νοσηλείας, διασωληνώθηκε. Παρουσίασε στη συνέχεια σημαντική επιβάρυνση, αυτή που χαρακτηρίζει τα βαριά περιστατικά της νόσου αυτής, δηλαδή βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια. Στη συνέχεια έκανε και πολυοργανική ανεπάρκεια. Και δυστυχώς τον χάσαμε χθες τη νύχτα. Έχουμε άλλον έναν άρρωστο διασωληνωμένο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται ο 64χρονος ο διασωληνωμένος? Είναι σε σοβαρή, πολύ σοβαρή κατάσταση και υποστηρίζεται. Κινδυνεύει η υγεία του? Εντάξει, κινδυνεύει η υγεία σε όσους διασωληνωμένους ασθενείς. Είναι βαριές καταστάσεις αυτές. Αυτή τη στιγμή είναι ελεγχόμενος, σταθερός, υποστηρίζεται και αυτός όπως πρέπει. Και περιμένουμε την εξέλιξη. Οι υπόλοιποι ασθενείς είναι σε καλή κατάσταση. 3-4 έχουν μια σημαντική νόσο του αναπνευστικού, σοβαρή πνευμονία, και οι υπόλοιποι είναι σε πολύ καλή ελεγχόμενη κατάσταση. Παράλληλα, μέσα σε αυτούς είναι και η σύζυγος του. Η σύζυγος είναι πάρα πολύ καλά, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Την υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Υπάρχουν άλλα περιστατικά τα οποία έχουν έρθει τις τελευταίες ώρες εδώ στο νοσοκομείο? Όχι, τις τελευταίες ώρες είναι ο αριθμός που υπήρχε. Έρχονται πολλά ύποπτα κρούσματα και αυτό είναι ένα θέμα. Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Γιατί αν συνεχίζουν να έρχονται πολλά ύποπτα κρούσματα από την περιοχή μας, όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε πρόβλημα διαχείρισης, γιατί τα ύποπτα πρέπει να νοσηλεύονται σε άλλο χώρο από τα επιβεβαιωμένα μέχρι να δούμε την επιβεβαίωση. Έχουμε βέβαια ένα καλό αυτές τις μέρες, ότι αρχίζουν να λειτουργούν τα εργαστήρια στην Πάτρα, το εργαστήριο εδώ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Χτες ξεκίνησα να μετρήσαμε κάποια δείγματα. Αυτή τη στιγμή... Σε πόση ώρα μπορεί να βγει ένα δείγμα για πριν? Όταν λειτουργήσει πλήρως μπορούμε να έχουμε συνεχή ροή αποτελεσμάτων, μέσα σε 4, 3, 4, 5 ώρες ανάλογα με τη διαδικασία. Πάντως θα μπορούμε να ξέρουμε αυθημερών, σε μικρό χρονικό διάστημα, ποιοι είναι οι θετικοί και ποιοι όχι. Ελπίζω να είναι όλοι αρνητικοί. Δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής έχουμε πολλά αρνητικά. Έχουμε μια μεγάλη ροή αρνητικών αποτελεσμάτων. Λοιπόν, αλλά είμαστε επιφυλακτικοί. Ακούσαμε τη βασική ενημέρωση από τον...